Πάμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία, πάμε στο Λονδίνο. Θα κλείσουμε έτσι τη σημερινή μας, το σημερινό πρώτο μέρος εκπομπής μας. Θα συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή του Αντένα στο Λονδίνο, τον κύριο Ισακ Καρυπίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρυπίδη. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να αναφερθούμε λίγο στο σκηνικό της διαχείρισης των κρουσμάτων κορονοϊού στο Λονδίνο. Να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση: αν η απόφαση της Βρετανίας να μην καθιερώσει διαβατήρια εμβολιασμού είναι ηλυμένη? Πολύ καλή ερώτησή σας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε ένα είδος υποχρεωτικού διαβατηρίου, αλλά κάτι το οποίο θα βεβαιώνει όσους ανθρώπους έχουν κάνει το εμβόλιο, για να διευκολυθούν είτε χώρες είτε εταιρείες να δέχονται ανθρώπους για τουρισμό είτε για ταξίδια, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν το τεστ για τον COVID. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη αναφορικά με τα λεγόμενα διαβατήρια, τα υγειονομικά διαβατήρια, αλλά περιμένουμε ακόμη να βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από την Βρετανική κυβέρνηση, οι οποίες φυσικά θα αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη. 13 εκατομμύρια Βρετανοί έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολίου. Σωστά το λέτε, είναι, για την ακρίβεια είναι 12,6 εκατομμύρια, αλλά μέχρι να τελειώσει η μέρα μπορεί να γίνουν και 13. Καλά το λέτε, γιατί προχωράνε εδώ οι εμβολιασμοί με γοργούς ρυθμούς. 13,6 έχουν λάβει την πρώτη δόση, ναι, και πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν λάβει και τις δύο δόσεις των εμβολίων. Έχει πέσει στο τραπέζι και η ιδέα να εμβολιάζονται κάτω των 50 ετών στον τόπο εργασίας τους. Από δημοσιεύματα το έχω αλλιεύσει. Ναι, υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Προς το παρόν πάντως ακολουθείται ένα πρόγραμμα και εμβολιάζονται οι άνθρωποι ανάλογα με την ηλικία τους. Τώρα βρισκόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών. Η Βρετανία αναφορικά με τις απαντήσεις που έχουν πάρει στο μέτωπο της αποτελεσματικότητας των εμβολίων απέναντι στις μεταλλάξεις έχουν πιστεί. Φαντάζομαι τώρα ότι ρωτάτε για το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί αυτό είναι ακριβώς το οποίο πέσει στη δημοσιότητα. Αυτό που λένε οι Βρετανοί επιστήμονες είναι ότι σε κάθε περίπτωση όλα τα εμβόλια, ακόμα και αυτό της AstraZeneca, και λέμε ακόμα και αυτό γιατί αυτό στις κλινικές δοκιμές έχει δείξει λίγο μικρότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, οπότε σε κάθε περίπτωση όλα τα εμβόλια βοηθάνε στο να αντιμετωπίσει ο ανθρώπινος οργανισμός τον κορονοϊό. Αυτό που μπορεί να συμβεί, λένε τουλάχιστον εδώ οι επιστήμονες, είναι ότι εάν μία μετάλλαξη δεν αντιμετωπιστεί 100%, αν δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός δεν την αποθήσει με τη μία, πιθανότατα σε ορισμένες περιπτώσεις να νοσήσει και σε πολύ λιγότερες ή σχεδόν και καθόλου κάποιος να πεθάνει αφού έχει κάνει το εμβόλιο. Ουσιαστικά δηλαδή λένε ότι όλα τα εμβόλια ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος γίνεται πιο δυνατός απέναντι στον κορονοϊό. Τώρα, εάν βγουν καινούργιες μεταλλάξεις, οι οποίες θα είναι πιο δυνατές από αυτές που ξέρουμε μέχρι τώρα, είναι μια άλλη ιστορία που θα πρέπει να τη δούμε. Όπως και να έχει, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca προετοιμάζονται για να βγάλουν μια νέα έκδοση του εμβολίου τους, η οποία θα δοθεί στην αγορά, θα δοθεί για χρήση από τον φθινόπωρο του 2021. Το οποίο και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο με δεδομένο το τι παίζει στα εμβόλια αυτή την εποχή. Διαχρονικά η Βρετανική αγορά στηρίζει το εγχώριο τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Είναι νωρίς να ανοίγουμε μια τέτοια συζήτηση? Οι Βρετανοί προγραμματίζουν διακοπές ή το τοπίο είναι τελείως θολό και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία? Είναι λίγο νωρίς εξαιτίας της κατάστασης. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το σκέφτονται, αλλά από αυτούς πολύ λίγοι τολμούν να κάνουν αυτή τη στιγμή κρατήσεις. Οι πληροφορίες από την τουριστική αγορά λένε ότι ίσως μετά το Πάσχα, που θα έχει ξεκαθαρίσει και καλύτερα το τοπίο, μετά το καθολικό το Πάσχα, δηλαδή κάπου στα μέσα του Απρίλη, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις πρώτες κρατήσεις για την αγορά του τουρισμού στην Ελλάδα. Να σας πω επίσης ότι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά
στον προγραμματισμό των εμβολιασμών και υπολογίζει ότι μέχρι τον Ιούνιο τουλάχιστον όλος ο ενήλικος πληθυσμός πλην τις έγκυες γυναίκες θα έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, κάτι το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό βεβαίως και για το πώς θα πάει η τουριστική κίνηση από εδώ προς την Ελλάδα, αλλά φυσικά και για τους Βρετανούς, οι οποίοι και αυτοί όπως όλος ο κόσμος θέλουν μια ώρα αρχίτερα να ξεμπερδεύουν με την ιστορία του κορονοϊού. Μάλιστα. Κύριε Καρυπίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανταποκριτής του Αντένα, συνάδελφος καλός και βραβευμένος βέβαια κατά το πρόσφατο παρελθόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση και την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.